πρέπει να σας πω ότι σας άκουσα με πολύ προσοχή να αναλύετε τις προτάσεις σας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, χρειάζεται πολύ θράσος να εισηγήσετε εσείς, ειδικά εσείς, τη διεύρυνση του θεσμού των δημοψηφισμάτων, όταν είστε ο ίδιος άνθρωπος που έμεινε στη σύγχρονη νεοελληνική ιστορία ως ο άνθρωπος που εξευτέλισε την έννοια του δημοψηφίσματος. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι, 3 χρόνια μετά από αυτό το δημοψήφισμα, το οποίο διεξήχθη μόλις μέσα σε 6 μέρες, όταν εξωθήσατε τους πολίτες να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα και 2 μέρες μετά το μετατρέψατε σε ένα μεγαλοπρεπές ναι, αισθάνεστε την ανάγκη με κάποιο τρόπο να απολογηθείτε για αυτή τη μνημειώδη μεταστροφή σας. Δεν ξέρω αν είχατε τότε καθαρό ή θολό μυαλό, αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι στήχησε αυτή η περιπέτεια στη χώρα, κύριε Τσίπρα, παραπάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τον λογαριασμό εξακολουθούμε και σήμερα να τον πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες και θα τον πληρώνουν για πολλά χρόνια ακόμα.